Οι μάχες κλιμακώνονται στην Ανατολική Ουκρανία. Νέο επίκεντρο του πολέμου, η περιοχή του Σεβεροντονιέτσκ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τονίζει ότι η κατάληψη της πόλης είναι ο κύριος στόχος των κατοχικών δυνάμεων και ότι το μεγαλύτερο μέρος της έχει καταστραφεί. Κατά τη διαδικασία εκένωσης της πόλης, νεκροσπέφτει από πυρά ένας Γάλλος δημοσιογράφος. Θραύσματα οβίδας χτύπησαν το αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόταν. Λίγο νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε μεταβεί στο Χάρκοβο για να διαπιστώσει ο ίδιος το μέγεθος της καταστροφής. Μετά την αναχώρησή του, οι κάτοικοι της Ουκρανικής Μεγαλούπολης έγιναν μάρτυρες νέων ισχυρών εκρήξεων. Розібрався, звільнив очільника Служби безпеки України області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Την ίδια ώρα ο Σεργέι Λαυρόφ αποκαλύπτει ότι οι ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις καθυστερούν εξαιτίας της αφούς διαταγής να υπάρξουν όσο το δυνατόν λιγότερες παράπλευρες απώλειες. Ударом подлежит только военная инфраструктура, скопление техники, скопление живой силы, и именно поэтому мы действуем совершенно иначе по сравнению с украинской армией и с украинскими неонацистскими батальонами, которые просто используют гражданских людей в качестве живого щита, если вы были там. Και όλα αυτά ως ανθρωπιστικές οργανώσεις δίνουν μάχη με τον χρόνο για να μεταφέρουν τους σοβαρά τραυματίες από τις εμπόλεμες ζώνες του Ντονμπάς. Το ιατρικό τρένο, όπως ονομάζεται, έχει μεταφέρει σχεδόν 600 ανθρώπους σε νοσοκομεία σε ασφαλείς περιοχές στη Δυτική Ουκρανία, σώζοντας τις ζωές τους.